κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και πάμε να δούμε ειδήσεις από το neakrete.gr. Εντυπωσιακή αλλά και ασυνήθιστη είναι η εικόνα που καταγράφηκε στις κορυφές κάστρο και φανάρι των Λευκών Ωραίων. Και αυτό γιατί από λευκές έγιναν πορτοκαλί, με το χιόνι βέβαια να εκπέμπει σήμα SOS, καθώς όταν έρθει σε επαφή με τη σκόνη λιώνει γρηγορότερα. Πληκτρολογήστε neakrete.gr και δείτε το αναλυτικό ρεπορτάζ, ενώ διαβάστε και πώς αναμένεται να εξελιχθεί ο καιρός των επόμενων ημερών. Με τις αγορεύσεις των συνηγόρων, υπεράσπισης εισέρχεται στην τελική ευθεία η δίκη για την πολύμηνη απαγωγή του κριτικού επιχειρηματία Μιχάλη Λεμπιδάκη. Και μπορεί όλοι να αναμένουν την έκδοση της δικαστικής απόφασης για την πολύκροτη υπόθεση, όμως συνήγορος υπεράσπισης σήμερα κάνει λόγο για ομερτά, αλλά και καθεστώς φόβου και για τους ίδιους τους κατηγορουμένους. Διαβάστε το αναλυτικό ρεπορτάζ στο neakrete.gr. Πολυπίκυλες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η υγεία σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε λίστα με τις 10 απειλές για την παγκόσμια οικία κατά το έτος 2019. Από την επιδημία του έμπολα μέχρι περιπτώσεις ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση στη βασική περίθαλψη και από μια ενδεχόμενη πανδημία γρίπης μέχρι το αντιεμβολιαστικό κίνημα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας περιγράφει πώς και γιατί εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο μπορεί να χάσουν μέχρι και τη ζωή τους. Για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, πληκτρολογήστε neakrete.gr από το κινητό, τον υπολογιστή ή το τάμπλετ σας. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.